κατά την προσφυλή μέθοδο όλων των κυβερνήσεων, το νομοσχέδιο Κεραμέως 417 σελίδων και 464 άρθρων κατατέθηκε στη Βουλή αρχές Ιουλίου εν μέσω θέρους λίγο πριν τη λήξη της εξεταστικής περίοδου. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίησή του 15 μέρες πριν, μαζί με την επιστολή της Υπουργού Παιδείας προς τα μέλη ΔΕΠ, όπου επιχειρείται να τονιστούν εκείνες οι πλευρές περαιτέρω εμπεριοματοποίησης στον ΑΗ που θα επιφέρουν πρόσθετα κέρδη, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τους προϋπολογισμούς των λαϊκών οικογενειών που με τόσο κόπο σπουδάζουν τα παιδιά τους. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ενιαίο πλαίσιο την προηγούμενη νομοθεσία, νόμος Διαμαντοπούλου, νόμος Γαβρόγλου κλπ., ενσωματώνοντας και νέες ρυθμίσεις με στόχο τη θωράκιση και ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα, από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα προσφέρει, μέχρι τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Ειδικότερα, υπονομεύει την αξία του πτυχίου μέσα από τη δημιουργία μιας πανσπερμίας νέων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, βλέπε προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης, προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας, πιστοποιητικά ψηφιακών δεξιοτήτων, παράγοντας έτσι πτυχιούχους πολλών ταχυτήτων και δημιουργώντας έναν ανταγωνισμό μεταξύ των φοιτητών που θα επιδοθούν σε ένα τελείωτο κυνήγι προσόντων και πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της αποκαλούμενης αυτονομίας στον ΑΗ, προωθείται η πλήρης μετάπτωση της λειτουργίας των πανεπιστημίων στα πρότυπα ανώνυμων επιχειρήσεων, με πανίσχυρα διοικητικά συμβούλια, βλέπε συμβούλια διοίκησης, που προσλαμβάνουν ή πάβουν τον πρόεδρο, βλέπε πρίτανης, με τον εκτελεστικό διευθυντή τους, βλέπε μάνατζερ, καθώς και τα υπόλοιπα στελέχη, οι κοσμήτορες. Οι αρμοδιότητες της συγκλήτου των κοσμητιών και των τμήματων περιορίζονται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε αποφάσεις για ελάσσονα θέματα και ο ρόλος τους προβλέπεται να είναι εκτελεστικός των αποφάσεων του Συμβουλίου, υπό την υποπτία μάλιστα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Ενισχύεται το μοντέλο του καθηγητή επιχειρηματία της θεσμοθέτησης αγοραίων κριτηρίων για την εκλογή και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, στα τυπικά προσόντα εκλογής συμπεριλαμβάνονται πλέον επίσημα η ίδρυση τεχνοβλαστών, spin-offs, και η συμμετοχή των υποψήφιων ως μέλους ή μετόχου σε spin-off εταιρεία, όπως επίσης η προσέλκυση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων και άλλα. Διευρύνεται η εμπορευματοποίηση μέσα από την πλήρη απελευθέρωση των διδάκτων στα μεταπτυχιακά, τη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών με δίδακτρα, τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων που λειτουργούν εξ ολοκλήρου από απόσταση, τη δημιουργία επαγγελματικών μεταπτυχιακών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δημόσιο τομέα και απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους. Επεκτείνονται περαιτέρω οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ο κατακαιρματισμός των εργασιακών σχέσεων των διδασκόντων με διαφορετικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, με χρηματοδότηση από εγχώρια ή διεθνή προγράμματα και ύψος αμοιβής που μπορεί να καθορίζεται από την συνέλευση του τμήματος και με την μονιμότητα να περιορίζεται μόνο στα μέλη ΔΕΠ, δημιουργώντας έτσι σε μια μεγάλη μερίδα πανεπιστημιακών εργασιακή ανασφάλεια και σχέσεις εξάρτησης από μέλη ΔΕΠ σε μόνιμες βαθμίδες. Στα πλαίσια της ιδεολογικής ευθυγράμμισης όσων αντιδρούν, επιτείνεται ο αυταρχισμός μέσα στα πανεπιστήμια, εδραιώνοντας τα πειθαρχικά των φοιτητών και τις διαγραφές τους, θεσμοθετώντας πειθαρχικά μελών ΔΕΠ, με παραπτώματα όπως, ανοίγουμε εισαγωγικά, η παρακόλληση του έργου και η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των οργάνων του Ιδρύματος, ή όταν θεωρείται ότι οι ενέργειες θίγουν το κύρος ή το κύρος του ΑΗ και χτυπώντας το φοιτητικό συνδικαλισμό και τις φοιτητικές παρατάξεις μέσα από τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής συλλογικής έκφρασης φοιτητών, το Συμβούλιο Φοιτητών, όπου οι εκλογές εκεί θα γίνονται χωρίς τη συμμετοχή παρατάξεων. Θεσμοθετούνται συγκεκριμένα κριτήρια για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ακαδημαϊκών μονάδων, με κριτήρια που ανάγονται στους εμπορικούς νόμους προσφοράς και ζήτησης. Στο στόχαστρο βρίσκονται τμήματα με αντικείμενα που δεν προσελκύουν μεγάλο αριθμό φοιτητών πελατών ή έχουν μεγάλα κόστη λειτουργίας αναφοιτητή εξαιτίας της γεωγραφικής τους απομόνωσης.
Αποκαλύπτεται έτσι ότι η θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης αγωγής αποτελεί το μέσο για την κατάργηση των τμήματων με ταχύτατες διαδικασίες, τις οποίες αναλαμβάνει αναβαθμισμένη πλέον Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τα ΑΗ βρίσκεται στο σύνολό του στον αντίποδα της σύγχρονης, δωρεάν και υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η νεολαία και η χώρα μας. Έρχεται να εφαρμοστεί σε ένα πανεπιστήμιο που εδώ και καιρό έχει συρρυκνώσει δημοκρατική αντιπροσώπευση, με τα διοικητικά όργανα σε εκτελεστικό ρόλο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιτάχυνσης της προσαρμογής στη διαδικασία της Μπολόνια. Ο νέος νόμος διευρύνει τους ταξικούς φραγμούς, διαλύει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των ΑΗ, επιταχύνει τη μετατροπή των προγραμμάτων σπουδών σε συλλογές δεξιοτήτων, υποτάσσει την ίδια την εξέλιξη των επιστημών, της διδασκαλίας και της έρευνας στην επιχειρηματική κερδοφορία. Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, με ομόφωνη απόφαση μετά από πρόταση της ΔΥΠΑΚ, αξιολογώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διαμορφώνεται εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και διατηρώντας τη θέση για μη ψήφιση του νομοσχεδίου, πρότεινε την προκήρυξη απεργίας για αύριο Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Ιουλίου, ημερομηνία συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους συλλόγους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μέγιστη συμμετοχή του κλάδου στις κινητοποιήσεις. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε τα μέλη ΔΕΠ να συμπορευτούμε με το φοιτητικό κίνημα, με τους ερευνητές, με τους διδάσκοντες, με ελάχιστες σχέσεις εργασίες, με όλους τους εργαζόμενους στα ΑΗ. Καμιά αναμονή, καμιά ταλάντευση. Ο νόμος πλαίσιο έκτρωμα απορρίπτεται στο σύνολό του. Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την 5η 14 Ιούλη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια.